Ο Ισημερινός, ή Εκουαδόρ όπως συνήθισε με τον λέμε, ανέβηκε στο τρένο των μεγάλων πολιτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική πριν από 8 χρόνια. Το μοντέλο που ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα βρήκε πρόσφορο έδαφος και στο Εκουαδόρ, σε μια χρονική στιγμή που οι ίδιες οι πολιτικές αλλαγές είχαν αρχίσει να δημιουργούν ένα νέο οικονομικό πλαίσιο στη Λατινική Αμερική. Τα κύρια χαρακτηριστικά ήταν η προσπάθεια απαγκίστρωσης από την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών και οι περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες με έμφαση στον τομέα της ενέργειας. Τα τελευταία 8 χρόνια η φτώχεια στη χώρα μειώθηκε κατά 25%, έγιναν τεράστια έργα υποδομής, αν και έξω από την πρωτεύουσα και τις μεγάλες πόλεις οι οικονομικές ανισότητες είναι εμφανείς. Το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας Κίτο είναι μνημείο της UNESCO και η καλύτερα διατηρημένη πρωτεύουσα σε όλη τη Λατινική Αμερική. Οι αγορές, με είδη λαϊκής τέχνης στην πρωτεύουσα ή στην επαρχία, πλημμυρίζουν εξωτισμό και χρώματα. Η αγορά του Οταβάλο, στην οποία βρισκόμαστε εδώ στο Εκουαδόρ, είναι η αρχαιότερη στη Λατινική Αμερική. Βρίσκεται στο ίδιο σημείο, πριν ακόμα από την έλευση του Κολόμβου και των κατακτητών. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη αγορά ειδών λαϊκής τέχνης σε όλη την Νότια Αμερική. Ο τουρισμός, αν και θα μπορούσε να αποτελεί βαριά βιομηχανία για τη χώρα, εντούτοις βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Πέρυσι το Εκουαδόρ δέχτηκε περίπου 1 εκατομμύριο τουρίστες, αριθμός αρκετά μικρός σε σχέση με τις γειτονικές χώρες και ένας από τους βασικούς λόγους είναι το σκληρό νόμισμα. Η χώρα το 2000, μετά από μια οικονομική κρίση που την οδήγησε σε διψήφιο νούμερο πληθωρισμού, υιοθέτησε ως νόμισμα το αμερικανικό δολάριο. Η οικονομία της εξαρτάται από τις διακυμάνσεις του δολαρίου και αυτό φαίνεται από τους περιορισμούς που υπάρχουν στις εισαγωγές, την κάμψη της οικονομίας λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου, βασικού εξαγωγικού προϊόντος, έως και τις τιμές στην αγορά. Για μια οικονομία που είναι δολαριοποιημένη, οι τιμές είναι για μας περίπου όπως στην Ελλάδα. Το Εκουαδόρ, μετά από μια μακρά και τεταμένη σχέση με τον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατάφερε να απεγκλωβιστεί το 2007, κάτι που έδωσε στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να κάνει κοινωνική πολιτική αυξάνοντας τις δαπάνες. Αυτός είναι ο λόγος που η παρούσα κυβέρνηση απολαμβάνει μεγάλη δημοτικότητα. Παράλληλα, επιχειρεί να παίξει και ενεργότερο διπλωματικό ρόλο στην περιοχή. Οι φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις είναι σύνηθες φαινόμενο στο Εκουαδόρ. Πίσω μου βρίσκεται το Προεδρικό Μέγαρο, όπου αυτή τη στιγμή μέσα είναι η Πρόεδροι της Βενεζουέλας, της Κολομβίας και του Εκουαδόρ. Και όπως είναι φυσικό σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν κατεβάσει και τον αναγκαίο εντός εισαγωγικών στρατό τους για να έχουν την υποστήριξη και την καλή εικόνα προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης ακούσαμε πολλές φορές από δημόσια χείλη τη φράση «Δεν θα γίνουμε Εκουαδόρ» ή «Κινδυνεύουμε να γίνουμε Εκουαδόρ». Οι κάτοικοι αυτής της χώρας πάντως έχουν άλλη άποψη, κάπως υπερβολική αλλά ενδεικτική του τι μπορεί να κάνει η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση. Για το CNN Greece από το Εκουαδόρ, Κώστας Πιάκος.